Το κλίμα, νέα ομάδα. Ποια είναι τα πρώτα σου συναισθήματα στον Ολυμπιακό? Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη. Αν και είναι μια χρονιά που θέλουμε να έχει επιτυχίες, να έχει και εντός και εκτός. Επομένως, δεν μπορούμε να ενθουσιαζόμαστε τόσο νωρίς. Όμως είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην Ελλάδα για ένα τόσο μεγάλο σύλλογο στον Ολυμπιακό. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ και με υγεία που θέλω να βοηθήσω κι εγώ στην ομάδα να φτάσει ακόμη πιο ψηλά. Ούσα στο εξωτερικό, παρακολουθούσες τον Ολυμπιακό γενικότερα, το πόσο έχει αλλάξει το επίπεδο στην Ελλάδα εξαιτίας της ομάδας και ποια ήταν, πώς ένιωσες όταν ήρθε αυτή η πρόταση για να έρθεις? Είναι γεγονός ότι αλλάζει τα πράγματα στην Ελλάδα και αυτό χαίρομαι πάρα πολύ και σαν διεθνής και σαν παίκτρια που πλέον είναι μέλος αυτήν την ομάδα. Πέρα από την ιδέα που παρακολουθούσα κυρίως με την στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα ξανά. Οι συμπαίκτριές μου στην Ιταλία, και οι Αμερικανίδες και οι Ιταλίδες, άρχισαν να συζητάνε για τον Ολυμπιακό, άρχισαν να ρωτάνε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και ήμουν πολύ χαρούμενη που είχα πλέον να ξεκινάω και μιλάω πάλι για ένα τόσο καλό σύλλογο και την πορεία του εδώ και εύχομαι και εκτός. Καλά αποτελέσματα και εκτός. Θεωρείς ότι η δεύτερη χρονιά στο Euro από τον Ολυμπιακό θα μπορέσει σιγά σιγά να δουλέψει και το ένασμα, να μπορέσει να κοιτάξει πιο ψηλά, να μπορέσει να κοιτάξει την Ευρωλίγκα, να παίξει με τα μεγάλα κλαμπ, τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης? Εντάξει, νομίζω αυτός είναι ο σκοπός. Σίγουρα πρέπει να κοιτάμε κάθε διοργάνωση και κάθε οργάνωση εντός ξεχωριστά, κυπέλλο, πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα η Ευρώπη είναι η χαρά μας και νομίζω το κάτι παραπάνω, το extra motivation και για μένα προσωπικά. Τώρα να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους και κυρίως του Ολυμπιακού και εμάς τις ίδιες να ζήσουμε μεγάλες στιγμές με αυτό το σύλλογο και στο εξωτερικό. Φυσικά είτε είναι μέσω EuroCup, πολύ περισσότερο αν φτάσουμε από το χρόνο σε μια διεργασία του Ευρωλίγκα που αναφέρεται. Θες το μήνυμά σου στον κόσμο του Ολυμπιακού, μια σε καινούργια παίκτρια? Εγώ νιώθω τόσο ευτυχισμένη και χαρούμενη, ευτυχισμένη που είμαι εδώ. Θα ήθελα να ζήσω αυτό το ερυθρόλευκο κοινό να είναι κοντά μας, να μας στηρίξει εντός και εκτός και θα χαρώ πολύ να τους δω στο γήπεδο να συνομιλήσω και να χαρούμε μαζί τις στιγμές του Ολυμπιακού. Στο πρωτάθλημα το φετινό κάποιες ομάδες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν, καλά καμία δεν θα έχει δυνατότητα τέτοιο ρόστερ, αλλά ούτε καν ενός ρόστερ που θα μπορέσει να τους δώσει παραπάνω βλέψεις. Όμως θα είναι ευκαιρία για πολλά νεαρά κορίτσια να μπουν, να παίξουν, να μάθουν και να ενσωματωθούν σε κάτι που αργότερα θα ονομαστεί γυναικείο προϊόν του ελληνικού μπάσκετ. Ποια είναι η συμβολή σου σε αυτές τις μικρές που μπορεί να χάσουν εύκολα τώρα, αλλά σίγουρα θα γεμίσουν από εμπειρίες? Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι βάζει βάσεις με κάποια καλά παραδείγματα στο παρελθόν μέσω Αθηναϊκού και άλλα σωματεία. Πιστεύω βάζει πολύ πιο γερές βάσεις για εμάς και για το μέλλον του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ. Αυτό σίγουρα θέλει προσπάθεια από όλους μας. Τίποτα δεν έρχεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει προσπάθεια σε όλους τους τομείς και από μικρές μικρούς φίλους χρειάζεται προσπάθεια, προπόνηση, υπομονή στο να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, να ανεβάσουν και άλλα κλαμπ ίσως για να υπάρχει ανταγωνισμός και να ανεβάσουμε γενικά το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ.